Όλα ξεκίνησαν ένα απόγευμα Σαββάτου. Ήταν 10 Οκτωβρίου του 1998 όταν ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι Σταυραίτη. Τα πρώτα μέλη ήταν μόλις 10 παιδιά και 20 χρόνια μετά θα έμεναν γνωστά ως οι πυρήνες του Σώματος Σταυραετών. Πήρα λοιπόν την απόφαση για να δημιουργήσω αυτήν την οργάνωση γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζα. Δυσκολίες όπως δεν υπήρχε ένα κτίριο σε περίπτωση βροχή να μπούμε κάτω, δεν υπήρχαν οικονομικοί πόροι, υπήρχε η καχυγοψία του κόσμου σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Πάφος, την οποία ήξερα ότι κατά κάποιον τρόπο θα κατακρινόμουν. Όταν ένας άνθρωπος ήθελε να μαζέψει παιδιά να τα φέρει κοντά στην εκκλησία, το θεώρησα ευλογία Θεού και έδωσα θάρρος και άρχισε η εργασία. Πριν 20 χρόνια, σε αυτό το σημείο, μαζί με τον Γιαννούλη, ξεκινήσαμε να κάνουμε την πρώτη μας συγκέντρωση μαζί με 10 παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, χωρίς να έχουμε καμιά ιδέα το πού ήταν να καταλήξει στο τέλος τούτο που ξεκινούσαμε. Την επόμενη πήγα το πρωί στο γραφείο του, του παρουσίασα την ιδέα μου, του είπα ακριβώς τι σχεδίαζα να κάνω και εγώ έμεινα έκπληκτος φυσικά, γιατί ο ίδιος ο Μακαριότατος ζήτησε να μπει αυτός πρόεδρος και να στηρίξει την οργάνωση προσωπικά. Η ίδρυση του Σώματος των Σταυραετών ήταν μια επιτακτική ανάγκη της στιγμής. Εκείνης της στιγμής πριν 20 χρόνια, όταν στην κοινωνία της Πάφου κάποια παιδιά, αρκετός αριθμός παιδιών, ζητούσε χειραβοηθείας. Ήταν ανένταχτοι, ούτε στους προσκόπους, ούτε σε κάποιες άλλες ομάδες κομματικές ή σωματιακές ανήκαν και ζητούσαν παιδαγωγία. Και βρέθηκε η Εκκλησία να θέσει κάτω από την προστασία της, την διακριτική προστασία της, δεν επεμβαίνει στο έργο τους, αυτά τα παιδιά. Ο τότε Μητροπολίτης και είναι Αρχιεπίσκοπος είχε πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο του και επειδή αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για μια ομάδα νέων οι οποίοι είχαν όρεξη, θέληση να ζήσουν μέσα στη φύση, να δώσουν πολύ δυνατά στοιχεία. Η οργάνωση ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά της, αφού αντίστοιχή της δεν υπάρχει στην πόλη της Πάφου. Η οργάνωση είναι ειδικά φτιαγμένη για παιδιά και νέους και το όραμά της έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν μέσω της κοινής αγάπης προς τη φύση και μακριά από οτιδήποτε τοξικό παρέχεται στην κοινωνία του σήμερα. Ήθελαν μόνοι τους να ετοιμάζουν τους χώρους που θα έμενα, αυτενεργούσαν, δεν ήταν ο στόχος τους να αξιοποιήσουν την εκκλησία ως προς τα οικονομικά για να ωφεληθούν, αλλά όλα έβγαιναν από την δουλειά που θα πρόσφεραν ήδη αφιλοκερδώς, δηλαδή όλα θα ετοιμάζονται μέσα από τον τίμιο ιδρώταν όλων των παιδιών που εδούλευαν όλοι αφοσιωμένοι για αυτόν τον σκοπό που επιθυμούσαν όλοι. Έχουν ανάγκη για να στηριχτούν στην κοινωνία και να αποφεύγουν τις κακές πράξεις, τις κακές συνήθειες, τις οποίες δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα έχει προβληθεί και ειδικά στην νεολαία υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και νομίζω ότι τα 20 χρόνια που πέρασαν έδειξαν πόσον επωφελής είναι αυτή η κατάσταση. Είναι κατάσταση που προφυλάσσει από ναρκωτικά, από κακές έξεις, από δρόμους ανεπιθύμητους για πάρα πολλά παιδιά. Ο γιος μου εντάχθηκε από πολύ μικρό στους Σταυραετούς, που ήταν η δεύτερη του οικογένεια. Κοντά στους Σταυραετούς έμαθαν τι σημαίνει ομαδικότητα, φιλία, συνεργασία.
Οι Σταυραετοί λειτουργούσαν ανεπίσημα μέχρι τον Ιούλιο του 1999. Τότε ήταν που πήραν στα χέρια τους το πολυπόθητο επίσημο χαρτί της Κυπριακής Δημοκρατίας που πιστοποιούσε την ίδρυσή τους. Το γεγονός της πιστοποίησης της ίδρυσης των Σταυραετών κατέστησε τα μέλη δυνατότερα και έτσι με ενθουσιασμό και περηφάνεια παρέλασαν για πρώτη φορά επίσημα την 28η Οκτωβρίου του 1999 μπροστά από πλήθος κόσμου. Είμαι της άποψης ότι είναι αποτέλεσμα θείας πρόνοιας, αφού πώς μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Αφού σε μια μέρα βρέθηκε το όνομα, έγινε το καταστατικό, δημιουργήθηκε η ομάδα που στελέχωσε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, έγινε να αποδεχτεί η εισήγηση να ενταχθεί οργάνωση κάτω από την σκέπη της Εκκλησίας, που ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για τη σημερινή της ύπαρξη. Από 10 παιδιά φτάσαμε στα 30 παιδιά και αποφασίσαμε την πρώτη μας δημόσια παρουσία στην Πάφο. Η παρουσία αυτή θα ήταν στις 28 του Οκτώβρη και επέμεινα και εγώ με το εργοστάσιο να κατασκευάσει όσο πιο γρήγορα τις στολές για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν στην παρέλαση. Μέχρι που ακόμα είχαμε τακτοποιήσει και στολή. Και η στολή που είχαμε κάνει έμοιαζε με στρατιωτική στολή. Με κάλεσε ο Μακαριότατος στο γραφείο του για να μου πει ότι τον πήρε τηλέφωνο ο τελετάρχης για να του πει ότι μόνο οι σημαίες μας θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην παρέλαση μαζί με τους παραστάτες. Μίλησα με τον Μακαριότατο και του είπα ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, γιατί και τα παιδιά όλα αγόρασαν τη στολή και ποιος θα αφήνει έξω και να μην παρελάσει. Καθώς περνούσαν οι μήνες, οι Σταυραετοί αδερώνονταν στην Πάφο και οι γνωριμίες γίνονταν περισσότερες. Έτσι, το 2000 χτίστηκε το πρώτο υποστατικό για τη στέγασή τους. Επίσης, την ίδια χρονιά οργανώθηκε ο πρώτος κατασκηνωτικός χώρος στην Περιστερώνα. Κατά τη διάρκεια της πορείας, εκεί συναντήθηκα τυχαία με τον κοινοτάρχη του χωριού Περιστερώνας, τον κύριο Αντρέα Καπονίδη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω, γιατί όταν με συνάντησε ήθελε να μου μιλήσει προσωπικά. Συναντηθήκαμε πιο κάτω σε ένα καφενέ, όπου μου είπε αν ενδιαφέρουν μου για να μου παραχωρήσει ένα χώρο στο χωριό για να το χρησιμοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε έναν κατασκηνωτικό χώρο. Τον Φεβρουάριο του 1999, ενώ κυκλοφορούσα στους δρόμους της κοινότητας, σε πρόσεξα ότι στην περιοχή του Φαραγγιού των Αετοφολιών βρισκόταν κάτι παιδιά τα οποία ήταν το σώμα των Σταυραετών. Επειδή είχα αντιληφθεί ότι επρόκειτον για παιδιά από καλές οικογένειες και με ανατροφή, τους προσκάλεσα στο χωριό. Προσεφέρθηκα να τους δώσω το σχολείο για να διαμένουν προσωρινά και μόνιμα όταν ήθελαν, αλλά και τους επρόσφερα επίσης και τον κατασκηνωτικό χώρο στην τοποθεσία Αγίας Ζώνης. Δεν είχαν εις το πίσω μέρος του εγκεφάλου τους οτιδήποτε το επιλείψιμο του κακών. Ερχόντουσαν με ανοιχτά μυαλά, ερχόντουσαν με αγάπη προς την Εκκλησία, έτοιμοι ο ένας να βοηθήσει τον άλλον για το καλό όλων, να εργαστεί ο ένας για όλους και όλοι για τον ένα. Οι Σταυραετοί έγιναν ευρέως γνωστοί και τα μέλη πλήθαιναν με τον καιρό. Έτσι, το 2001 δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα δεύτερο τμήμα, αυτό που θα βρισκόταν στην πόλη Χρυσοχούς. Το 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία του και το τρίτο τμήμα στη Χλώρακα. Ήταν ένα είδος διαφορετικού είδους κατασκήνωσης, γιατί ήταν δίπλα από τη θάλασσα. Τα παιδιά ασχολούνταν μόνο με θαλασσινές δραστηριότητες, όπως κοπηλασία, ψάρεμα, κολύμπι, παιχνίδια στη θάλασσα. Και το βράδυ ανάβαμε τη φωτιά μας στο campfire
και τραγουδούσαμε μέχρι το πρωί. Φτιάξαμε μια πρόχειρη στολή, η οποία ήταν ένα κοντό παντελονάκι, πράσινο, μια άσπρη φανέλα που έγραφε Σταυραετή και έναν σακίδιο που ήταν ομοιόμορφο για να το έχουμε όλοι. Επιπλέον, για να δέσω τα παιδιά σε ομάδα, εκτός από τις σαββατιανές συγκεντρώσεις, κάναμε δύο φορές την εβδομάδα εδώ στο Γάση Κόρυβος. Το 2008, όταν το Σώμα Σταυραετών συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές εκδηλώσεις σε όλη την Πάφο, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους δημιουργήθηκε το 4ο τμήμα στην Κολόνη. Την πρώτη νύχτα μείναμε έξω στο δάσος, ενώ τη δεύτερη νύχτα μείναμε μέσα στο μοναστήρι. Ήταν μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία για τα πρώτα παιδιά που δεν ξεπερνούσαν τα 10 μέλη. Όλοι τους άπειροι και αρχάριοι από τέτοιου είδους ζωής, όμως σιγά σιγά μάθαιναν, παρακολουθούσαν και δεν έχανα συγκέντρωση από την ημέρα που ξεκίνησα. Στις 20 Δεκεμβρίου 2009 τιμήθηκε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κύριος Κύριος Χρυσόστομος, με την ανώτατη διάκριση του Σώματος, τον Χρυσό Αετό. Από τότε, το Σώμα Σταυραετών τέθηκε υπό την υψηλή προστασία του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Έχουν την υποστήριξή μας και πάντοτε ο Σάκης με καλέσουν, είμαι κοντά τους, είμαι δίπλα τους, είμαι ένας εξ αυτών. Αγαπούν τον τόπο, αγαπούν την πατρίδα, αγαπούν την πρόοδο και πρέπει να συμπαριστάμεθα σε αυτά τα παιδιά, γιατί έτσι προέρχεται η ανάπτυξη, η πρόοδος, η άνοδος και πρέπει να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους αν θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά, αν θέλουμε η πατρίδα μας να ανέρχεται συνεχώς, αν θέλουμε να υπάρχει μια πρόοδος σε αυτόν τον τόπο. Μετά την εκλογή του Πρόεδρου μας, του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Πάφου, κύριου κύριου Χρυσόστομου στο ανώτατο αξίωμα της Εκκλησίας της Κύπρου, ο διάδοχός του, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, κύριος κύριος Γεώργιος, αγκάλιασε με θέρμη και στηρίζει το Σώμα Σταυραετών μέχρι και σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι συντελούν στο να υπάρχει αυτό το καλό έργο για την Εκκλησία. Είναι έργο όχι μόνο υποφελές για την Εκκλησία, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Και νομίζω αυτό το θεάρεστο έργο πρέπει να συνεχιστεί. Όχι για άλλα 20 χρόνια, αλλά να μείνει για πάντα. Η Εκκλησία και ιδιαίτερα η Εκκλησία της Πάφου θα είναι στο πλευρό τους. Ό,τι χρειαστούν στο μέτρο του δυνατού θα τους το παρέχει. Και να μην διστάζουν όλοι, είτε ως ομάδες, είτε προσωπικά, να έρχονται να με βλέπουν, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, και να συζητούμε και θέματα προσωπικά δικά τους, αλλά και να μου θέτουν τα προβλήματα τα οποία συναντούν. Το 2010 άρχισε και επίσημα τη δράση της η Μονάδα Ε, Μονάδα Ενηλίκων, στην οποία λαμβάνουν μέρος τα ενήλικα μέλη του σώματος, αφού η συμμετοχή δεν είναι δεσμευτική. Το 2010, η άλλοτε ονομαζόμενη οργάνωση Νεολαία Σταυραετή μετονομάζεται σε Σώμα Σταυραετών. Έπειτα, το 2013, οι Σταυραετοί έκλεισαν τα 15 χρόνια ζωής τους, γιορτάζοντάς τα με τριήμερες εκδηλώσεις στο κέντρο της Πάφου με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές, γιατί δεν είχαμε ούτε την οικονομική βοήθεια από το κράτος ή από κάποιον άλλον φορέα. Τα δίπλωμα στην Εκκλησία και στήριξε μας. Και ειδικά σε μια κλειστή κοινωνία όπως η Πάφος, το να ξεκινήσει μια καινούργια οργάνωση ήταν καθόλου εύκολο, γιατί ο καθένας έβλεπε καχύποπτα την κίνηση που κάναμε. Ακόμα και τους γονείς μου, ακόμα και εμένα προσωπικά, με παίρναν τηλέφωνο για να σταματήσω αυτόν το πράγμα, όπως το έλεγαν, που δημιούργησα.
Οι πιέσεις ήταν πάρα πολλές. Έπρεπε και εγώ όμως να αντέξω ψυχολογικά. Παρόλο αυτό, βλέποντας τα παιδιά με πόσον ενθουσιασμό έρχοντας στις συγκεντρώσεις και πόσο καλά περνούσαν, ήταν το φάρμακο για να μπορώ να συνεχίσω και να δουλεύω περισσότερο γι' αυτά. Το 2014 δημιουργήθηκε το πολιτιστικό τμήμα του στο Σώματος Σταυραετών, που δραστηριοποιείται κυρίως με τα ενήλικα μέλη του σώματος και είναι υπεύθυνο για την προώθηση του πολιτισμού στην οργάνωση, γεγονός το οποίο επιτυχάνεται μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το 2015, οι Σταυραετοί δημιούργησαν το δικό τους κατάστημα, στο οποίο πωλούνται στολές και άλλα είδη σε τιμές κόστους. Ένα χρόνο αργότερα, το 2016, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου παραχώρησε στο Σώμα Σταυραετών ένα χώρο στην περιοχή του Μουσαλά, ο οποίος αξιοποιείται ως γραφείο, στο οποίο πραγματοποιούνται διάφορες συνεδριάσεις και συναντήσεις, ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το κατάστημα. Είναι καλό να είσαι σε μια οργάνωση που αν έχεις κάποιο πρόβλημα να μπορεί να βρει στήριγμα, γιατί δημιουργεί πραγματικές φιλίες, φιλίες που αντέχουν μέσα στον χρόνο. Να νιώθουν ότι είναι πολύ δυνατοί, να νιώθουν ότι προσφέρουν στην κοινωνία και μας γεμίζει όλο χαρά. Στην κοινωνία που ζούμε, λίγες είναι εκείνες οι οργανώσεις οι οποίες προωθούν τα καλά τους στόχους για την νεολαία μας. Εμείς θα είμαστε πάντα αρρωγοί κοντά τους και συμπαραστάτες τους. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Το Σώμα Σταυραετών δεν έχει 10 άτομα. Πέρασαν 20 χρόνια. Πάλι δεν είναι λίγα τα 20 χρόνια, σίγουρα δεν είναι ούτε πολλά. Όμως κατά καιρούς πέρασαν διάφοροι βαθμοφόροι, οι οποίοι στήριξαν αυτήν την ιδέα. Γιατί το Σώμα Σταυραετών δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι μια ιδέα. Ευχαριστώ όλους τους βαθμοφόρους, όλους οι οποίοι πέρασαν από το Σώμα Σταυραετών. Είτε συνεχίζουν είτε σταμάτησαν. Γιατί όλοι με τον τρόπο τους βοήθησαν για να υπάρχουμε τώρα μέσα στην Πάφο.